Η αγάπη τους για τη μηχανή τους ενώνει. Όπως θα δείτε και στα πλάνα, δεκάδες μοτοσυκλετιστές συγκεντρώθηκαν στην καρδιά του Ηρακλείου με προορισμό το όμορφο τοπίο του Ζαρού για την κοπή της πίτας τους. Διοργανωτές της εκδήλωσης είναι το GS Forum της BMW μέσω διαδικτύου, ο οποίος αριθμεί περισσότερα από 2.000 μέλη σε ολόκληρη τη χώρα. Επόμενη σταθμή η Κωνσταντινούπολη και ο γύρος της Ευρώπης, πάντα με μηχανή μεγάλου κυβισμού. Γνωρίστηκαν μέσω του διαδικτύου, τους ένωσε η αγάπη για την μηχανή και αφού έγιναν μια μεγάλη παρέα, περνούν χαρούμενες στιγμές κάνοντας βόλτα σε αγαπημένους προορισμούς. Να έρθουν κοντά μας, να μπουν στο GS Forum, δεχόμαστε όλους τους μοτοσυκλέτες, όχι μόνο BMW, είμαστε μια μεγάλη παρέα πάνω από 2.000 άτομα, πανελλαδικά, και τους περιμένουμε όλους. www.gsforum.gr. Τα γενέθλια του φόρουμ μας που είναι ένας χρόνος και ήρθαμε να γιορτάσουμε και στην Κρήτη, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση από τα παιδιά από την Κρήτη. Αγαπάνε τις μηχανές, αγαπάνε τις BMW, αλλά πάνω απ' όλα αγαπάνε την καλή παρέα. Καταρτίζουν ταξιδιωτικό πρόγραμμα σε όλη την χώρα και επιλέγουν διαδρομές που τους οδηγούν πιο κοντά στην φύση. Οι λάτρεις των τροχών έδωσαν σήμερα ραντεβού στο Ηράκλειο. Προορισμός τους το όμορφο τοπίο του Ζαρού και την κοπή της πίτας τους. Η μηχανή σε ταξιδεύει και έρχεσαι σε επαφή με το περιβάλλον. Έτσι. Το αυτοκίνητο είναι σαν να το βλέπεις μέσα από τηλεόραση, ό,τι βλέπεις γύρω-γύρω. Ο κολλημένος Black Shadow. Το είναι το nickname μου όσον αφορά το φόρουμ του GS Forum. Είμαστε μια μεγάλη παρέα με μηχανές από όλη την Ελλάδα. Ο σκοπός μας είναι να περνάμε βασικά καλά. Το κλαμπ περιλαμβάνει άτομα που αγαπούν το μοτοσυκλετισμό, ανεξαρτήτου μάρκας. Μπορεί να έχουν BMW, μπορεί να έχουν Honda, μπορεί να έχουν οτιδήποτε. Αποφασίσαμε να γνωριστούμε. Και με αυτό το σκοπό είπαμε να κανονίσαμε σήμερα, να βρεθούμε εδώ πέρα, να ξεκινήσουμε. Πάμε στο Ζαρό, να κόψουμε και πήραμε και μια πίτα έτσι συμβολική. Φορώντας τον ανάλογο εξοπλισμό, βάζουν μπροστά και ταξιδεύουν. Όμως υπάρχουν και τα γνωστά προβλήματα με τις λακκούβες. Παρ' όλα αυτά, όπως λένε, αντέχουν. Καλά πάμε. Πάντως στο κράνος απαραίτητο. Οπωσδήποτε. Εγώ, αν μη τι άλλο, δεν το βγάζω το κεφάλι. Γενικά, μέσα στο Ηράκλειο το δόστρωμα είναι απαράδεκτο. Οι μηχανές, όπως βλέπετε, πάνε και στην άσφαλτο και στο χώμα. Παντού δεν έχουμε πρόβλημα. Και όπως σας είπα και πριν, η καλή διάθεση μετράει. Με τη μηχανή έχετε κινδυνεύσει? Στην Αθήνα, ναι. Στην Αθήνα, ναι, γιατί τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Πολύ σύντομα, μάλιστα, προετοιμάζονται και τον γύρο της Ευρώπης. Το επόμενο είναι το πρώτο Κωνσταντινούπολη και το δεύτερο είναι ο γύρος της Ευρώπης 15 μέρες. Θα ξεκινήσουμε από την Πάτρα, θα πάρουμε το καράβι, θα κατέβουμε Αγκώνα, θα πιάσουμε Ιταλία, Νότια Γαλλία, θα ανέβουμε Ελβετία και θα γυρίσουμε. Σίγουρα μοναδική εμπειρία. Πάμε σε κάτι εντελώς